ο Βιοντιέγκο Μπίσεσβάρ και βγάζει μπροστά για τον Μαουρίσιο, ποιος περιμένει το ανέβασμα και το βλέπει του Γιαννούλη, ο οποίος γυρίζει πολύ ωραία για τον Μπίσεσβάρ. Ο Μπίσεσβάρ έχει χώρο, περνάει και την πάσα πάρα πολύ καλή, το σουτ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των νικιών, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 4 από τον Λιμιό. Δείτε ο αέρας τι παιχνίδισμα θα κάνει με την μπάλα. Εδώ ο Ροντρίγκο κάνει κάτι με ρίσκο. Ο Μάνος κάνει τεράστια ευκαιρία, η φάση δεν έχει τελειώσει. Ξανά ο Όφη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η πάσα τώρα δεν φτάνει στο Μάνο. Εδώ είναι το λάθος του Ροντρίγκο. Του πήρε την μπάλα ο Σεμέντο, ευνοήθηκε και από την κόντρα. Ο Μίσιτς, χαμηλή, πονηρή παλιά, εξαιρετική. Γκολ από τον Λιμιό, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ο βοηθός έφυγε για τη σέντρα. Γκρινιάζουν οι παίκτες του Όφη. Καταπληκτική πάσα από τον Μίσιτς. Το που σας έλεγα νωρίτερα, ένας πολύτιμος παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Καταπληκτικό γκολ, Μπίσεσβάρ, 2-0. Μια κίνηση κρυφού φορ από τον Ντιέγκο Μπίσεσβάρ. Μια ακόμη πάρε-βάλε ασίστ από τον Μίσιτς. Η 8η φετινή ασίστ του Μίσιτς. Γκολ για τον Ντιέγκο Μπίσεσβάρ. 0-2 στο 32 για τον ΠΑΟΚ, που πολύ νωρίς απλοποιεί πολύ τα πράγματα. Έκλειψαν οι παίκτες του Όφη από το λάθος του Εσίδη που πήγε πολύ χαλαρά. Σεμέντο, το πλασέ ο Πασχαλάκης. Πολύ καλή επέμβαση τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Άλλη μια υπέροχη πάσα του Μίσιτς στο χώρο. Ο Ακπομ μόνος εναντίον δύο. Κρατάει ο Ακπομ. Πολύ ωραίο πλασέ από το Τσούμπα Ακπομ. Δίπλα από το κάθε δοκάρι. Εδώ τον μάτιασα το Μεγιάδο. Ένα εύκολο λάθος. Η μπροστινή παλιά. Ο Τσούμπα Ακπομ. 3-0. Τρίτη ασίστ από τον Μίσιτς. Ποιος άλλος, ο Πάρε Βάλε απόψε για τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο απόψε, αυτή τη φορά χρήζει σκόρερ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Τσούμπα Ακπομ. Δεν υποτιμώ ούτε το τελείωμα, ούτε το πλασέ του Τσούμπα Ακπομ, αλλά ο Μίσιτς με μια απίθανη άνεση, ευκολία, κλάση, χρήζει σκόρερ στο απόψινό μάτς για τον ΠΑΟΚ. Μεγιάδο. Το πλασέ καλό είναι από τον Στάικο στην κίνηση. Είναι μια καλή τελική έξω από την μεγάλη περιοχή. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή ο Λάμπρου. Καταπληκτική τρίπλα και τελείωμα. Η μπάλα φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν είμαι και σίγουρος αν έχει κάνει επέμβαση ο Βάλεϊ. Νομίζω όχι. Με τον Όφη να κάνει μια ακόμη προσπάθεια να φτάσει στο γκολ. Καταπληκτικό τακουνάκι από τον Φικέιρεδο. Και για να βάλει ένα υπέροχο.